Καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, την Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα, οι θείες λειτουργίες θα πραγματοποιηθούν κανονικά στις εκκλησίες, όπως και πριν από την πανδημία. Όμως για να μπει κάποιος στους ιερούς ναούς, απαραίτητη είναι η χρήση της προστατευτικής μάσκας. Υπάρχει μια χαλάρωση ως προς τα μέτρα προσέλευσης στις ιερές ακολουθίες και στους ιερούς ναούς, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει απομειωθεί το ενδιαφέρον ή ότι έχει αντικατασταθεί από έναν εφησυχασμό. Η Μεγάλη Εβδομάδα θα κυλήσει με ανοιχτές εκκλησίες για τους πιστούς, με βασική να είναι η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. Η υποχρεωτικότητα χρήσης της μάσκας εντός των ιερών χώρων και του ιερού ναού και η τήρηση των αποστάσεων, αλλά και η χρήση των αντισηπτικών είναι υποχρεωτική για να μπορέσουμε και οι ακολουθίες να πραγματοποιηθούν και να μην δώσουμε τη δυνατότητα διασποράς του ιού, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσά μας στην καθημερινότητα της ζωής μας. Όταν υπάρχει συγχρονισμός, σύσταση γίνεται και για την χρήση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Θα παρακαλέσω λοιπόν όλους τους πιστούς οι οποίοι προσέρχονται στις εκκλησίες αυτές τις ημέρες να είναι προσεκτικοί, να μην δημιουργούν συνωστισμό ούτε κατά τη διάρκεια της προσφοράς του αντιδώρου ούτε κατά τη διάρκεια προσφοράς της Θείας Κοινωνίας, να είναι επίσης με μάσκα και να προσπαθούν να διατηρούν την καθαριότητα στα χέρια τους.